Ήρθε η κοπέλα την επόμενη μέρα της επίθεσής της, πολύ ταλαιπωρημένη, πολύ ανήσυχη και ξεκινήσαμε τα χειρουργεία. Είχε ένα βαθύ έγκαυμα, διαφορούσε το θέμα πρόσωπο, τράχυλο και χέρια, που είναι ζωτικές θέσεις για τον άνθρωπο και που πραγματικά δυσκολεύουν πάρα πολύ τα βαθιά εγκάβματα σε εκείνη την περιοχή. Βγάλαμε το νεκρό ιστό και προχωρήσαμε σε χειρουργία ουσιαστικά με μια ταχύτητα περίπου μια φορά την εβδομάδα ένα χειρουργείο. Το πρόσωπο είχε καεί ολόκληρο. Πιο βαθιά όμως ήταν στην αριστερή πλευρά. Είναι μεγάλο έγκαυμα. Για χημικό είναι πολύ μεγάλο έγκαυμα. Πόσα χειρουργία έχει κάνει μέχρι σήμερα η Ιωάννα? Έχει κάνει 7 χειρουργία. Οι άνθρωποι έχουν την αγωνία του πώς θα γίνουν καλά, πότε θα γίνουν καλά, πώς θα είναι η μορφή τους. Και τους απαντάμε. Τους απαντάμε με ειλικρίνεια. Φαινόταν από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για ένα άτομο που θα δώσει τη μάχη. Και αυτό για μας είναι ευτυχία. Η μητέρα της δεν έφυγε ούτε μία ώρα. Ούτε μία ώρα. Ήταν εντυπωσιακό. Ούτε μία ώρα. Το ζητούμενο από την πλευρά της Ιωάννας ήταν πόσο καλύτερα μπορούμε να κάνουμε αυτό που θα κάνουμε, ανεξάρτητα με το πόσο ήταν κουρασμένη. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το ότι μετά τη δεύτερη, τρίτη μέρα που ανάρωνε, ρωτούσε πότε είναι το επόμενο. Τι διάρκεια στα χειρουργεία αυτά? 3 ώρα, 4 ώρα. Τρομερό. Καμιά φορά και παραπάνω. Το πρώτο τετράμινο, η εικόνα οποιοδήποτε τραύματος είναι η χειρότερη δυνατή. Διότι οι ουλές βρίσκονται στην πιο κακή τους κατάσταση. Έρχεται αρκετά συχνά πλέον στο νοσοκομείο? Έρχεται αρκετά συχνά. Πρέπει να την παρακολουθώ πέρα από τη δική μας κλινική, την παρακολουθεί και η οφθαλμολογική. Α, και η ψυχιατρική. Είναι και το μάτι της και όλες που έχουν πει. Το οποίο σώθηκε. Παλέψαμε πάρα πολύ, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Εγώ με τα βλέφαρα προσπάθησα πάρα πολύ ώστε να μπορεί να κλείσει το μάτι. Και τώρα έχουμε ένα μάτι το οποίο έχει λειτουργικότητα. Αν το έγκαυμα περνούσε στο στόμα ή από τη μύτη, είχε εισπνεύσει τους ατμούς εκείνη τη στιγμή, θα μπορούσε να είχε πεθάνει από αυτό. Τουλάχιστον 3 χειρουργεία που είναι. Τουλάχιστον 3 χειρουργεία. Πρέπει να γίνουν, οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν. Απλά πρέπει να οριμάσουν οι ιστοί, το περιμένουν.